Το γέλιο λένε πως είναι πηγή ζωής. Το καλύτερο φάρμακο, το μυστικό μακροζωίας. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να φτιάξουμε τη διάθεσή σας με ένα βίντεο που είναι αφιερωμένο στα πιο διάσημα και ξεκαρδιστικά γέλια της ελληνικής τηλεόρασης. Πρώτη και καλύτερη, η Ελένη Μενεγάκη. Η ξανθιά παρουσιάστρια έχει κάνει αγαπημένη συνήθεια το γέλιο της. Χρόνια τώρα την απολαμβάνουμε να αφήνεται στον καναπέ της και να γελά ασταμάτητα. Τι καλύτερο! Όχι απλά σχέση γάμο. Ο συνδυασμός βέβαια του γέλιου της με το σπρόξιμο σε καλεσμένους συνεργάτες της, ιδανικό. Η τρελοπαρέα της Θεσσαλονίκης δεν μας φτιάχνει τη διάθεση μόνο με τα βιντεάκια της εκπομπής Radio Arvilla, αλλά και με τα γέλια της. Αρχηγός της παρέας ο Αντώνης Κανάκης, ο οποίος όταν τον πιάσει το γέλιο δεν λέει να σταματήσει. Καταλάβετε δηλαδή. Μην με ρεκαρεί. Το γέλιο του Σάβα Μπούμπουρα είναι τόσο αστείο που πολλές φορές ξεπερνά και τις φάρσες του πλάκα κάνεις. Το χαρακτηριστικό γέλιο του είναι τόσο δυνατό που μπορεί να ακούγεται ακόμη και στο διπλανό διαμέρισμα. Να το καλύτερο γέλιο της απογευματινής ζώνης είναι αναμφισβήτητα αυτό της Μαρίας Μπακοδήμου. Τα αστεία της με το Φώτη Σεργουλόπουλο είναι αυτά που την παρασύρουν να γελά συνεχώς. Πού να πολεμήσετε. Με κοροϊδεύει. Η Έλενα Παπαρίζου είναι η Βασίλισσα Γέλιου το βράδυ της Κυριακής. Με αφορμή τη συμμετοχή της στο Dancing on Ice, συνειδητοποίησαμε ότι η Έλενα, εκτός από χιούμορ, διαθέτει και ένα ηχηρό γέλιο. Και μας αρέσει πολύ. Προσπαθώ. Δεν μπορούσα να σκουπιστώ, ας πούμε. Για το τέλος, σας κρατήσαμε το καλύτερο. Πόσοι από εσάς δεν έχετε ξεκαρδιστεί με αυτό εδώ το γέλιο? Τραπέτευσα. Ο Τρίφωνας Σαμαράς κατάφερε να γίνει ο αγαπημένος όλων, όχι μόνο για τις καρστικές ατάκες του, αλλά και για το πολύ ξεχωριστό του γέλιο. Καρούλι μαύρο έβαλε. Μ' αρέσει να γελάω. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα το γέλιο.